Ο Γιώργο είναι ωραίο παιδί, ρε, παιδί μου, αλλά μπακούρι και δε, δε, δεν έχει λέγην. Μπαίνει λοιπόν σε ένα μπαρ και βλέπει το φίλο του τον Νίκο, ο οποίο είναι χάλια. τι να λέμε, ασχημάντρα είναι. Να είναι παρέα με τρει γυνακάρε. Άλλο να σα το λέω και άλλο να το βλέπετε. Πάει λοιπόν τον πλησιάζει, ρε χαλά, πού τι βρει και τι τρει και εμεί δεν μπορούμε να σταυρώσουμε γυναίκα. Αγόρι μου, του λέει ο Νίκο, τη σήμερα η μέρα. Οι γυναίκε δεν κοιτάζουν μόνο την εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή, δηλαδή, τι δηλαδή, ρε. Θέλουν ρε, να πα να τι μιλήσει, να τι πιάσει εκεί στον πρόλογο. Στον πρόλογο, ποιο πρόλογο. Να έχει ρε παιδί μου να πει, να έχει λίγο λέγη, να του πει κάτι, μια έξυπνη κουβέντα, μια ατάκα. Εκεί, τέλο πάντων να γνωριστείτε λίγο καλύτερα. Να, να, να. Τη βλέπει την ξανθιά που μπήκε μέσα. Ναι, τη βλέπει. Τη αρέσει. Ωραία είναι. Λοιπόν, πήγαινε να τη πιάσει κουβέντα και όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα του. Πάει λοιπόν ο Γιώργο να τη πιάσει κουβέντα, αλλά πριν προφτάσει να τη μιλήσει, αυτή μπαίνει στην τουαλέτα. Γυρίζει ξανά. Τι κάνω τώρα, ρε, Νίκο. Τι να κάνει, ρε παγλάμα, τι να κάνει. Περίμενε έξω από την τουαλέτα να βγει και μόλι βγει, πέτα κάτι έξυπνο να τη πιάσει την κουβέντα. Εντάξει, αυτό θα κάνω. Λέω, ο Γιώργο πάει λοιπόν στην τέξη από την τουαλέτα. Ε, κάτι έξυπνο να σκεφτώ να πω, κάτι έξυπνο να σκεφτώ να πω, κάτι έξυπνο, κάτι έξυπνο. Περνάνε 5 λεπτά, δεν βγαίνει η ξανθιά έξω. Περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 15 λεπτά, περνάνε 20 λεπτά, τίποτα ξανθιά δεν έχει βγει ακόμα. Μετά από μισή ώρα, τσουπ, να τη ξανθιά βγαίνει από την τουαλέτα. Πλησιάζει προ το μέρο τη ο Γιώργο, κάτι έξυπνο να πω, κάτι έξυπνο να πω. Ε, γεια σου, ε, γεια σου και σε σένα. Έχεσαι,